Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Βασίλης εδώ και σήμερα έχουμε τα δικά σας setup όπως κάθε Κυριακή. Από ό,τι βλέπετε και αυτή την Κυριακή βρίσκομαι στο Κιάτο. Εδώ πέρα βλέπουμε το background ας το πούμε έτσι που έχω του παλιού δωματίου. Είναι το δεύτερο και τελευταίο βίντεο που κάνουμε εδώ πέρα γιατί ο χαμός που συμβαίνει εκεί που δεν πολύ βλέπετε εσείς στην ουσία είναι τα πράγματα που μαζεύω για να επιστρέψω στην Πάτρα και να μπούμε στους κανονικούς ρυθμούς. Μάλιστα με, το, με την καινούρια σεζόν έτσι από Σεπτέμβριο έχουμε πολλά πράγματα να δούμε οπότε μείνετε εδώ γύρω. Πείτε μου κάτω στα σχόλια εσεί, τι κάνατε αυτόν τον καιρό. Πήγατε πουθενά, κάνετε διακοπές ή απίσατε στο σπίτι σας, περιμένω να δω τις απαντήσεις. Μέχρι όμως να, να σκεφτείτε και να μου γράψετε το σκέφτομαι και γράφω πώς πέρασα το καλοκαίρι. Α δούμε το μήνυμα του χορηγού για αυτό εδώ το βίντεο. Ενέμπα.com κυρίε και κύριοι, που βλέπετε έχει ένα σωρό παιχνίδια. Αν όμω δεν σα αρκούν τα παιχνίδια που έχει στην αρχική, μπορείτε να αναζητήσετε το αγαπημένο σα παιχνίδι, να το βάλετε στο καλάθι σα και να πληκτρολογήσετε τον κωδικό Just Unbox It για να πάρετε 3% έκπτωση. Τέλο, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε ένα link που αν κάνετε την εγγραφή σα μέσω αυτού θα πάρετε 1 ευρώ δώρο για την πρώτη σα αγορά. Το πρώτο λοιπόν σε για σήμερα μας το στέλνει ο Χάρης Καμπουράκης και έχει διάφορα πράγματα για να σχολιάσουμε και για να βελτιώσουμε Αρχικά ξεκινάμε με στα αριστερά με το γραφείο του που βλέπουμε όχι ένα αλλά δύο λάπτοπ για όλους εσάς που ζητάτε να δείξουμε και κάποια με λάπτοπ ορίστε στο συγκεκριμένο setup έχουμε δύο λάπτοπ παρόλα αυτά έχει και οθόνη υπολογιστή βλέπουμε κάποια περιφερειακά βλέπουμε ότι έχει και κονσόλα οπότε ασχολείται και με τη μουσική εδώ πέρα από την Pioneer έχουμε ένα Μικρό χαμόβο καλώδιο, έχει κάτι ιδιαίτερο. Τα έχει πιάσει στο πάνω μέρο έτσι ώστε να μην ενοχλούν στα πόδια. Θα μπορούσε να τα κάνει και λίγο καλύτερα. Στα δεξιά έχουμε μια 55 τηλεόραση από την LG. Επίση με ένα ε, ηχοσύστημα από την LG για να βλέπει λογικά τι ταινίε του. Αλλά εμεί θα επικεντρωθούμε εδώ στα αριστερά και πάμε λίγο πιο κοντά να δούμε τι συμβαίνει εδώ πάνω. Θα ξεκινήσω με τα περιφερειακά για να φύγουν από τη μέση και έχω οπωσδήποτε να προτείνω μια αλλαγή που πρέπει να γίνει πιστεύω όσο πιο άμεσα μπορείς να το κάνεις. Αρχικά για οθόνη έχουμε μια 24 από την Asus, μια Tough Gaming το μοντέλο το βλέπετε. Πληκτρολόγιο έχουμε ένα CK104 από τη Motospeed, για ποντίκι έχουμε ένα Motospeed V10 και βλέπουμε ένα λάπτοπ, ηχεία εδώ από πίσω, να ένα γούφερ ακουστικά τα οποία είναι τα Edifier V800BT τα έχει Trust GXT38 Titan μάλλον έτσι προφέρεται και μια κονσόλα για το TJ Leaky που κάνει από την Pioneer τώρα είπαμε δύο λάπτοπ αλλά το Mac που βλέπουμε στα δεξιά είναι σε πολύ λάθος θέση ποτέ μα ποτέ δεν ακουμπάμε σκληρού δίσκου, μηχανικού σκληρού δίσκου, όχι SSD δεν μα ενδιαφέρει, κοντά σε μαγνήτε. Το συγκεκριμένο λοιπόν Mac έχει μέσα 1TB HDD, το οποίο αφού είναι ακουμπισμένο πάνω σε ένα γούφερ, που μάλιστα τα γούφερ έχουν και αρκετά δυνατού μαγνήτε, μπορεί να προξενήσει διάφορα προβλήματα. Να χαθούν αρχεία. Τα δεδομένα πάνω στου μηχανικού σκληρού γράφονται μαγνητικά. Οπότε, αν έχουμε κάποιον μαγνήτη κοντά, μπορεί πραγματικά να χάσουμε τα αρχεία μας οπότε φίλε χάρη το πρώτο που θα κάνεις είναι να βγάλεις το woofer πάνω από το γραφείο πάρε μια βάση που πουλάνε, ακούμπησέ το πάνω το laptop για να είσαι σίγουρος ότι δεν θα έχεις κάποιο πρόβλημα με τα αρχεία σου Μέχρι στιγμή λογικά δεν έχει πρόβλημα, αλλά ποτέ δεν ξέρει στο μέλλον τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί να μην είναι τόσο κοντά ο μαγνήτης στον σκληρό δίσκο, Παρ' όλα αυτά, μην το διακινδυνεύεις γιατί πραγματικά μπορεί να χάσει ό,τι έχει μέσα στο σκληρό. Α περάσουμε στο αριστερό λάπτοπ να δούμε ποιο έχουμε. Έχουμε ένα από την Acer, το Aspire Y15, που τι έχει μέσα τώρα θα ρωτήσετε. Έναν Intel Core i5 4210 m 8 GB RAM, μια GeForce από την Nvidia 840 m και τέλο έναν SSD από την Samsung των 850 EVO. Πάμε στα δεξιά και έχουμε το MacBook Pro του 2011 με έναν Intel Core i7 δεν μου έχει γράψει ποιον έχει, λογικά κάποιον δεύτερης γενιάς ε, θα έχει, τέτοιους είχαν τότε, τον 26 κάτι QM λογικά, δεν ξέρω ακριβώς. 8GB RAM επίσης, πάλι έναν Samsung 850 EVO αλλά με τα 500GB που αυτός δεν κινδυνεύει από τον μαγνήτη που έχει το γούφερ από κάτω γιατί μιλάμε για τσιπάκια, δεν μιλάμε για μαγνητικές πλάκες αλλά έχουμε και έναν HDD στο 1TB ο οποίος πρέπει να φύγει μακριά από τον μαγνήτη για να είσαι σίγουρος ότι δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα οπότε αλλαγέ, λίγο τα καλωδιάκια εδώ από κάτω μπορείς έτσι λίγο καλύτερα αλλά η σημαντική αλλαγή που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε να φύγει το λάπτοπ πάνω από το γούφερ στην ουσία να φύγει το γούφερ από το γραφείο και να μπει μια βάση για το laptop για να είσαι σίγουρο ότι δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα. Αυτά λοιπόν για το πρώτο setup, α περάσουμε στο επόμενο. Το δεύτερο setup μα το στέλνει ο Μανώλη Παπαδόπουλο και είναι αρκετά διαφορετικό από το πρώτο. Περάσαμε αρχικά σε desktop. Αλλά το συγκεκριμένο setup μου προξενεί κάποια ερωτηματικά. Ναι, μεν στα δεξιά έχουμε ένα ωραίο setup. Ναι, μεν μονή οθόνη, αλλά φαίνεται καλό ο υπολογιστή, τόσο RGB έχει μέσα, δεν μπορεί να μην είναι καλό, φυσικά εννοείται. Στα αριστερά όμω έχουμε ένα δεύτερο γραφιάκι, το οποίο έχει και μία οθόνη πάνω, που είναι συνδεμένη με τον υπολογιστή στα δεξιά. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρουμε ούτε μοντέλο, τίποτα, δεν είναι μόνιμα συνδεμένη. Και φαντάζομαι ότι το έχει για κάποιο διάβασμα το δεύτερο γραφείο. Βλέπω εδώ κάποια βιβλία να κάνει τι εργασίε στο, έτσι, στο αριστερό γραφείο και στα δεξιά να κάθεται να παίζει. Δεν ξέρω αν το δεις Μανώλη το βίντεο Γράψε μου κάτι στα σχόλια ποιο είναι ο σκοπός για τα δύο γραφεία εδώ πέρα Κατά τα άλλα κάποια αλλαγή δεν έχω να προτείνω πέρα από τα ερωτηματικά που έχω Κρυφούς βοτισμούς ωραίους έχει φτιάξει Τα καλώδια είναι αρκετά μαζεμένα από πίσω και δεν ενοχλούν στα πόδια ε, Φαίνεται πολύ ωραίο συστηματάκι Πάμε λίγο πιο κοντά και να δούμε τι συμβαίνει στο δεξί μέρος των γραφείων και α περάσουμε κατευθείαν στα περιφερειακά που χρησιμοποιεί. Αρχικά έχουμε μια Samsung 24 οθόνη 144 Hz. Βλέπουμε κιόλας ότι είναι κέρδη συγκεκριμένη. Για πληκτρολόγιο έχουμε ένα Razer Black Window Chroma V2. Ποντί και ένα Logitech G903 με ένα mousepad Razer Firefly. Ακουστικά έχουμε κάποια Razer Kraken 71V2 που δεν τα βλέπουμε σε αυτή εδώ τη φωτογραφία. Και τέλο τα ηχεία που βλέπουμε το δεξί και το κεντρικό από την Logitech τα Z906 μιλάμε για 5.1 αρκετά δυνατά τα συγκεκριμένα ηχεία οπότε κάνει λίγο χαμούλι εκεί μέσα με τα ηχεία που έχει αγοράσει πολύ ωραία ε, μαζεμένα όμορφα μπόλικο RGB ας περάσουμε και στον υπολογιστή και να δούμε εδώ μέσα τι συμβαίνει αρχικά να κοιτάξουμε για το cable management που έχει γίνει αρκετά καλή δουλειά Κάποια καλωδιάκια εδώ πέρα πάνω στο, στην αντλία της ε, υδρόψυξης θα μπορούσαν να είχαν περάσει δεξιά και αριστερά να μην περνάγανε πάνω από την ψύχτρα των VRM για να φαίνονται έτσι και λίγο πιο όμορφα. Ε, μόνο αυτή την παρατήρηση έχω να κάνω. Πραγματικά το υπόλοιπο σύστημα είναι αρκετά προσεγμένο και αρκετά όμορφο. Να δούμε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ξεκινάμε με full πανηγυριώτικο RGB, γίνεται χαμός εδώ πέρα έξω περιμετρικά στο κουτί και ειδικά μέσα έχουμε λεδοτενίε, ανεμιστήρια με RGB, κάρτε γραφικών. Γενικότερα γίνεται το χαμό. Για να δούμε όμως και τι πράγματα χρησιμοποιεί. Το κουτί είναι το Big White Dark Base 700 RGB. Για μητρική έχουμε μια 6470 Aorus Gaming 7. Ε, Wi-Fi από την Gigabyte είναι στην ουσία έναν AMD Ryzen 5 2600X για υδρόψυξη έχουμε μια NGXT Kraken 663 που έχει αυτό εδώ το πολύ ωραίο εφέ σαν Infinity Mirror στην ουσία πάνω στην ε, αντλία για RAM τώρα τις πολύ γνωστές από την G-Skill Trident Z 16GB στα 3200MHz που είναι το must για AMD κάρτα γραφικών μια Sapphire RX 5700 XT 8GB Nitro Plus SE και δεν συμμαζεύεται εδώ πέρα το όνομα που έχουν επιλέξει για αποθηκευτικό χώρο που κάπου εδώ από πίσω θα είναι πίσω από την κάρτα γραφικών θα βρίσκεται λογικά δεν το βλέπω εδώ πάνω έχουμε έναν κλασικά Samsung 970 EVO Plus στα 500GB και υπάρχει και ένας κλασικός SSD από την Kingston στα 250GB και για έξτρα αποθήκευση ένα HD από την Western Digital Blue στο 1TB. Κάτω μάλιστα, εδώ πίσω από το shroud που βλέπουμε και την ονομασία του κουτιού, έχουμε ένα EVJ Supernova 750G3 Y2 80 Plus Gold. Πολύ καλή η συγκεκριμένη εταιρεία, φτιάχνει ποιοτικά τροφοδοτικά και τα 750W είναι υπέρ αρκετά για αυτό το σύστημα αρκετά ωραίο setup. Μόνο αυτή την απορία έχω εδώ. Αν δεις το βίντεο, γράψε μου κάτω στα σχόλια. Α περάσουμε στο επόμενο και τρίτο setup για σήμερα. Παλέουρα. Σωστό, παλαιουρα. Το βλέπετε. Αρχικά μα το στέλνει ο Παύλο Ζιώγα. Και για να δούμε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Δύο οθόνε, αλλά ξεκινάμε με αυτό το υπέροχο λευκό πληκτρολόγιο οθόνη 4-3 οπότε καταλαβαίνετε από πότε την έχει έχουμε και μια 16 9. στα δεξιά κάμποσα ηχεία, ακουστικά, φωτιστικό βλέπω εδώ πέρα έχει και τα, κάποια συλλογή με μινιατούρες αυτοκίνητα που έχει βάλει μάλιστα και τα μοντέλα εδώ μπροστά Mini Cooper, Mercedes, τα άλλα αυτά εδώ δεν τα βλέπω τι είναι Πιο κάτω έχουμε και αυτό εδώ το υπέροχο τηλέφωνο που δεν ξέρω από πότε είναι. Έχω πολλά χρόνια να δω ένα τέτοιο τηλέφωνο. Κοντέρια εδώ για επεξεργαστέ και RAM. Windows 7 καταλαβαίνουμε από τα widget που έχει πάνω στην επιφάνεια εργασία. Γενικότερα ένα πολύ ενδιαφέρον σύστημα. Κάποια αλλαγή κλασικά θα παραπονεθώ για τα καλώδια γιατί ενοχλούν και είναι στα πόδια. Ε, Αλλιώ οπτικά δεν με πολύ πειράζει εμένα τουλάχιστον να μην ενοχλούν στα πόδια και στο καθάρισμα να γίνεται έτσι πιο εύκολα. Πάμε όμω λίγο πιο κοντά. Εδώ το έχει με διαφορετικό φόντο για κάποιο λόγο σε σχέση με πριν. Δεν έχει σημασία όμω. Συνεχίζουμε, είπαμε Windows 7. Για κάποιο λόγο έχει δύο ίδια widget και στι δύο οθόνε. Δεν ξέρω γιατί. Και αυτό εδώ το ρολόι που είχαν κάποτε. Γίνεται ένα ψιλοχαμούλη στην φανεργασία, εργασία. Δεν τρεπώ, τι έχετε έτσι ρε. Μαζεύτε λίγο. Ένα, ο κάδο χρειάζεται και ο υπολογιστή μου. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα περιφερειακά. Θα ξεκινήσουμε με τι οθόνε όπω πάντα. Στα δεξιά, μία Samsung 2 ε, Το βλέπετε το μοντέλο ποιο είναι. Μην είναι αρκετά χρόνια πριν, εννοείται. Στα αριστερά, μία Philips 17 4 43 η συγκεκριμένη. Αυτή κι αν είναι αρκετά χρόνια πριν. Ένα πληκτρολόγιο Innovator. Και αυτό το λευκό που υπήρχε κάποτε. Και μάλιστα δεν σου έχει κυτρινήσει. Οπότε, πάρα πολύ καλό αυτό ποντίκι δεν ξέρουμε ποιο είναι, λογικά κάποιο οικονομικό από ό,τι διακρίνω και το mousepad με το Baxi Bunny, το Daffy Duck Ποια είναι τα, τα Looney Tunes δεν ήταν αυτά Αυτά ναι, ναι, αυτά είναι Πολύ ωραία Και έχουμε και κάποια ηχεία 5.1 από την Edifier Θα ξανασχολιάσω το τηλέφωνο που υπάρχει εδώ πέρα Πάρα πολύ ωραία, γενικότερα ένα πολύ retro γραφείο βλέπουμε Έχει βέβαια και κάποιο μικρόφωνο και κάποια webcam δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει ένα τέτοιο μικρόφωνο. Ε, πρέπει να είναι πολύ οικονομικό. Φάση Banggood στα 30 ευρώ. Οπότε θα θέλει μια καλύτερη ποιότητα. Αλλά δεν το έχει για stream αυτό το σύστημα. Θα το δούμε και πιο κοντά σε λίγο. Και τέλο, πέρα από το μικρόφωνο, υπάρχουν και κάποια ακουστικά από την Sony που δεν γνωρίζουμε ποια είναι. Δεν έχει σημασία όμω. Προχωράμε. Έχει φτιάξει κάποιο κρυφό φωτισμό. Έτσι θα το δούμε λίγο πιο σκοτεινά. Πρώτον, να φωτίζει πληκτρολόγιο ποντίκι και τα σχετικά επειδή δεν είναι φωτιζόμενα. Έχει βάλει λευκή λεντοτενία στο πρώτο σκαλοπάτι, α το πούμε έτσι, του γραφείου. Και έχει βάλει και πίσω από τι μινιατούρες ε, αυτοκίνητα που έχει πάλι έναν έτσι κρυφό φωτισμό. Πάρα πολύ ωραία. Ε, και αυτό το λευκό είναι έτσι, ταιριάζει σε όλο το setup που έχει φτιάξει εδώ πέρα. Συνεχίζοντα και πάμε να δούμε τον υπολογιστή λίγο πιο μέσα που α δούμε λίγο το κουτί καλύτερα εδώ από κάτω για να καταλάβετε γιατί χρονολογίας μιλάμε, αυτά τα λευκά τα ωραία κουτιά βέβαια αυτό είναι πιο σύγχρονο, έχει και τον και το μπλε βάψιμο αυτά τα αυτοκόλλητα της MSI που αυτό το σήμα δεν ξέρω πόσα χρόνια δεν υπάρχει Intel Pentium Inside, Pentium 4 αυτοκολλητάκι USB κάποτε, αυτό το κουτί δείχνει ότι υπάρχει καιρό στην πιάτσα πάμε όμως να δούμε τι έχει και μέσα και να ξεκινήσουμε από την μητρική έχουμε 1GB EP43TAF C3L Πάμε σε LGA775 2009 Αν δεν κάνω λάθος κάπου εκεί πέρα παίζανε αυτά εδώ τα συστηματάκια Πίσω από αυτήν εδώ την πολύ ωραία ψύχτρα Τις τουρμπίνες ψύκτρες που όλοι τις ζηλεύαμε Είχα και εγώ μια τέτοια τότε αλλά σε χάλκινη απόχρωση Όχι είχα... Μου είχαν περάσει διάφορες από τα χέρια μου Είχε περάσει έτσι και σε αυτό το νίκελα στο πούμε και σε χάλκινη Είχε... Είχαν περάσει διάφορα Πίσω λοιπόν από την ψύκτρα υπάρχει ένα Intel Core 2 Quad Q9650, ο οποίος μάλιστα έχει γίνει και OC overclock στα 355 από τα 3 GHz. Η ψύκτρα, μια και την ανέφερα τόσε φορέ, είναι η ZALMAN CNPS 9900DF. Υπήρχαν διάφορε τότε, αυτή είναι και μάλιστα με δύο νεμιστήρε, είναι έτσι πιο γκάζι, γι' αυτό και όλα έχει κάνει και το overclock. για RAM έχουμε από την Corsair 8 GB στα 1600. DTR3, δεν υπήρχε τότε το DTR4 για κάρτα γραφικών έχουμε μια Ati Radeon HD 5770 που σίγουρα θα μπορούσε να βάλει και κάποια πιο δυνατή αντέχει αυτός ο δεδοπεξεργαστής και μάλιστα μου το έγραψε ότι σκέφτεται να πάει και σε κάποια έτσι λίγο πιο δυνατή καρτούλα και καλά θα κάνει γιατί μιλάμε για τετραπύρου να επεξεργαστεί. Ακόμα και σήμερα με το overclock την παλεύουν. Είχαμε δείξει και τον υπολογιστή με τα 50 ευρώ για να καταλάβετε. Λίγο κάπου εκεί πέρα βρίσκεται και αυτό εδώ. Για όσους αναρωτηθούν, κυρίω για μικρότερε ηλικίε, τι είναι η ATI. Κάποτε, παιδιά, η AMD δεν υπήρχε. Βασικά ήταν ξεχωριστά ε, η AMD, η Nvidia και η ATI. Μετά η AMD αγόρασε την ATI που έφτιαχνε τις κάρτες γραφικών και τώρα έχει γίνει και αυτή AMD οπότε ναι, άτι για τους παλιούς αυτό έχουμε όμως και SSD εδώ μέσα παρόλα που μιλάμε για κάποια χρόνια πριν έναν 512 GB από την Patriot το B200 και έναν HD από την Toshiba αχνω φαίνεται λίγο εδώ από πίσω στα 500 GB η δε καλώδια βλέπω εδώ πω, 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 πω. Cable management της εποχής όπως το άρμοζε μπορεί να γίνει λίγο καλύτερα αλλά συμβαίνουν διάφορα πράγματα εδώ μέσα οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να τα βελτιώσει πάντως καιρό είχα να δω και είδε έτσι καλωδιό ταινία και τέλος έχουμε και ένα τροφοδοτικό ένα TX750M από την Corsair Δύο οχτάριδες ανεμιστήρε πίσω δεν βγάζανε τότε τα κουτιά με 12 ανεμιστήρα ή θα είχαν ένα οχτάρι ή ένα εννιάρι ή τα πιο καλά το πούμε είχαν δύο οχτάριδες πίσω πολύ ωραίο setup, μπράβο, ας περάσουμε στο τέταρτο και τελευταίο για σήμερα. Το τελευταίο λοιπόν για σήμερα μας το στέλνει ο Σάκης Ζγατζούρης, Ζγα μάλλον το πρόφερα σωστά, δεν ξέρω, δύσκολο όνομα, δεν έχει σημασία, το είπα, το είδα και γραμμένο πάντως. Λοιπόν, το συγκεκριμένο setup που βλέπουμε είναι ακριβώς το αντίθετο τον Sleeper PC. Τι είναι τα Slipper PC, είναι κάποια παλιά κουτιά π.χ. όπω είδαμε το προηγούμενο, που μέσα βάζουν πολύ δυνατά έτσι, τεχνικά χαρακτηριστικά. Αυτό εδώ το setup είναι ακριβώ το αντίθετο. Ενώ μοιάζει αρκετά σύγχρονο, δεν είναι. Είναι αρκετά όμορφο, βέβαια. Έχω κάποιε απορίε και σε αυτό όταν το, το βλέπω. Ωραίο λευκό γραφείο και τα σχετικά, αλλά έχουμε ένα ηχοσύστημα από τη Sony εδώ κάτω. Έχουμε κάποια ηχεία από τη Logic, κάποια ηχεία από την Silvercrest, δε... Crest, Press, ναι, οκ. Okay. Ε, <laughs> λοιπόν, δεν ξέρω τι τα θέλει όλα αυτά εδώ τα ηχεία. Αν δει το βίντεο, να μου γράψει από κάτω σχόλιο. Επίση, κολλητάκι burnout πάνω στην οθόνη δεν φαίνεται, αλλά το γνωρίζω σαν παλιός κάγκουρας Εννοείται φυσικά. Οπότε καταλαβαίνετε από πότε είναι και η συγκεκριμένη οθόνη. Πολύ ωραίο. Καλό δεν φαίνονται. Πέρα από την απορία που έχω για τα 500 ηχεία εδώ πέρα, δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι άλλο. Συνεχίζοντα. Πάμε να το δούμε έτσι λίγο πιο κοντά και να δούμε τα περιφερειακά που χρησιμοποιεί. Έχουμε μια 20 διάρρα οθόνη από την LG, μια φλάτρων. Το βλέπετε το υπόλοιπο. Ένα Genesis πληκτρολόγιο το R HOD 420. Ποντίκι έχουμε ένα Logitech G102 και κάποια από τα ηχεία είναι τα Logitech Z313. Μια χαρά, έχει εδώ και το θερμόμετρο 22,4 βαθμού έχει τη στιγμή που μας έστειλε τη φωτογραφία συνεχίζοντας και έτσι λίγο πιο σκοτεινά να δούμε τα RGB που έχουμε κρυφό φωτισμό πίσω από το γραφείο στον υπολογιστή έχουμε RGB από πίσω πληκτρολόγια ποντίκια, είναι φωτιζόμενα και τα συγκεκριμένα ηχεία λες γι' αυτό να τα έχει κρατήσει εδώ πέρα ο φίλος, επειδή είναι έτσι φωτιζόμενα δεν ξέρω συνεχίζουμε και πάμε να δούμε τον υπολογιστή μέσα και τώρα καταλαβαίνετε αυτό που είπα και στην αρχή ότι έχουμε το αντίθετο από ένα sleeper pc δεν θυμάμαι πως λέγεται αν ξέρει κάποιο να μου γράψει από κάτω και για να δούμε τι χρησιμοποιεί εδώ πέρα φίλος για κουτί έχουμε ένα Cougar MX330G ένα όμορφο κουτάκι πολύ οικονομικό δεν είναι κάτι super duper ακριβό οπότε ταιριάζει α το πούμε και να μείνει σε κάποια αναβάθμιση που ίσως κάνει στο μέλλον για γεωμετρική έχουμε μία από την HP, δεν γνωρίζει πια ακριβώ, στην ουσία τα πράγματα που έχει εδώ μέσα, μάλλον είναι από κάποιο ε, pre-built έτοιμο από την HP, γι' αυτό και έχουμε αυτή την α το πούμε έτσι ειδική μητρική. Για επεξεργαστή, έχουμε έναν Intel Core i3 2120, 4GB με ένα stick στα δεξιά από την Hynix στα 1333, με την Stock ψύκτρα για την ακρίβεια, δεν είναι η Stock ψύκτρα της Intel αλλά όλα αυτά τα pre-built είτε HP είτε Dell χρησιμοποιούν αυτήν εδώ την ψύκτρα για κάποιο λόγο έχουν ας το πούμε το σώμα σαν Intel αλλά ένα νοχτάρι ή εννιάρι ανεμιστήρα από πάνω δεν ξέρω γιατί συνεχίζοντας κάπου μάλλον από κάτω από το Stroud βρίσκεται ένας Western Digital 500 HD απλώς Western Digital Blue και τέλος ένα τροφοδοτικό από την HP 300W το συγκεκριμένο σύστημα δεν το χρησιμοποιεί για παιχνίδια, για καμιά ταινία το χρησιμοποιεί, για να βλέπει βιντεάκια στο YouTube ή για δουλειά γραφείου, πολύ απλά πράγματα. Θα πρότεινα όμω να γίνει κάποια έτσι μικροαλλαγή. Θα μπορούσε να βρει από το eBay κάποια ακόμα 4 RAM που θα την έβρισκε και πάρα πολύ οικονομικά, έτσι ώστε να έχει σύνολο 8 GB για να πάρει μια ανάσα το σύστημα. Και οπωσδήποτε να βάλει έναν SSD μέσα. Με το που βάλεις έναν SSD πραγματικά θα δεις ένα καινούριο σύστημα που θα ρολάρει αρκετά καλύτερα και σαν τα 2 να έχει συγκεκριμένη μητρική δεν σε ενδιαφέρει αν και σαν τα 3 θα έχει δεύτερη γενιά i3 βλέπω οπότε και έναν οικονομικό SSD 120 r π.χ. για να έχεις τα Windows και στον 500 r να έχεις τα δεδομένα σου πραγματικά θα πάρει έτσι μια ανάσα το σύστημά σου και θα κάνεις πολύ καλύτερα τη δουλειά σου και τέλος εφόσον βλέπεις ταινίε. πάρει μια 27 οθόνη 60 Hz δεν χρειάζεται κάτι το ιδιαίτερο μια χαρά είναι το σύστημα για την χρήση που κάνεις απλά για να βελτιώσεις όσο μπορείς την εμπειρία χωρίς να δώσεις πάρα πολλά χρήματα Αυτά λοιπόν ήταν τα setup για αυτή την εβδομάδα είχαμε να προτείνουμε έτσι κάποιες αλλαγές ε, το μόνο που μένει είναι να μου στείλετε και τα δικά σας setup κάτω στην περιγραφή υπάρχει mail μην μου στέλνετε στο Just Unbox It και μην μου στέλνετε στο Instagram Όσοι μου στέλνετε σε αυτά τα δύο είτε στο Just Unbox It mail είτε στο Instagram θα σβήνονται. Υπάρχει το Your PC Setup κάτι κάτι email κάτω στην περιγραφή. Να πάτε να το τσεκάρτε μαζί με τι οδηγίε για το πώ να μου στείλετε τι φωτογραφίε. Επίση, κάτω στην περιγραφή υπάρχει κουμπί συμμετοχή που πατώντα το στηρίζετε πάρα πολύ το κανάλι και παίρνετε κάποια πλέον εκτήματα. Μπορείτε να το τσεκάρετε για να δείτε ποια πλέον εκτήματα είναι. Ακόμα θα βρείτε Facebook και Instagram. Ακολουθήστε με εκεί πέρα γιατί ανεβάζω έξτρα υλικό. Και μείνετε συντονισμένοι γιατί ξεκινάει καινούργια σεζόν. Και έχουμε διάφορα πράγματα να δούμε που πιστεύουν και αρκετά ενδιαφέροντα. Μείνετε το κύρο, να περνάτε καλά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!